1921. Είναι από το κεφάλαιο ΙΕ του κατά Λουκάν Ευαγγελίου και το εδάφιο 11. Κεφάλαιο ΙΕ, εδάφιο 11 από το Ευαγγέλιο του Λουκά. Με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Είπε δε άνθρωπος της είχε δύο υιούς και είπε ο νεότερος αυτόν προς τον πατέρα «Πάτερ, δώσ' μη το ανήκον μέρος της περιουσίας και διαμέρασεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού». Και με το λίγας ημέρα συνάξας πάντα ο νεότερος απεδίμησεν εις χώραν μακράν. Και εκεί διεσκόρπισε την περιουσίαν αυτού ζών ασώτος. Αφού δε δαπάνησε πάντα, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη και αυτός ήρχισε να στερείται. Τότε επήγε και προσεκολήθη σε ένα των πολιτών της χώρας εκείνης, ώστις έπεμψεν αυτόν εις τους αγρούς αυτού δια ναβός και χείρους. Και επεθύμει να γεμίσει την κοιλίαν αυτού από τον ξυλοκεράτων, τα οποία έτρωγον οι χείροι και ουδείς έδιδεν εις αυτόν. Ερθόν δε εις αυτόν είπεν, πώς η μισθωτή του πατρός μου περισσεύουσιν άρτων και εγώ χάνομαι υπό της πείνης. Σηκωθείς, θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου και θέλω υπή προς αυτόν, πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ Υιός σου. Κάμε με ως ένα των μισθωτών σου. Και σηκωθείς, ήλθεν προς τον πατέρα αυτού, ενώ δε απήχεν έτη μακράν, είδεν αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαχνίστη. Και δραμών έπεσεν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησεν αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο Υιός, «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ Υιός σου». Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού, «Φέρετε εδώ την στολήν την πρώτην και ενδύσατε αυτόν και δότε δαχτυλίδιον στην χείραν αυτού και υποδήματα εις τους πόδας. Και φέροντες τον μόσχον των συνευτών σφάξατε και φαγόντες σας εφρανθόμεν, διότι ούτως ο Υιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε, απολωλός ήτο και ευρέθη». Και ήρχισαν να εφραίνονται. Ήτο δε ο πρεσβύτερος αυτού Υιός εν το αγρό και καθώς ερχόμενος επλησίασε εις την οικίαν, ήκουσε συμφωνίαν και χορούς. Και προσκαλέσας ένα των δούλων ηρώτα, τι είναι τα αυτά. Ο δε είπε προς αυτόν ότι ο αδελφός σου ήλθε και έσφαξε ο πατήρ σου τον μόσχον των συτευτών, διότι απήλαυσεν αυτόν οι γένοντα και οργίστη και δεν ήθελε να εισέλθει. Εξήλθε λοιπόν ο πατήρ αυτού και παρεκάλλει αυτόν. Ο δε αποκριθής είπε προς τον πατέρα, «Ιδού, τόσα έτη σε δουλεύω και ποτέ εντολήν σου δεν παρεύειν και εις εμέ ουδέ ερήφιον έδωκας ποτέ, δια να εφρανθώ μετά των φίλων μου. Ότε δε ο Υιός σου ούτως, ο καταφαγών σου των βίων με τα πορνών, ήλθεν έσφαξας δι' αυτόν το μόσχον των στεφτών». Ο δε είπε προς αυτόν, «Τέκνον, σύ πάντοτε με τεμού είσαι και πάντα τα εμάς είναι. Έπρεπε δε να εμφρανθώμεν και να χαρώμεν, διότι ο αδελφός σου ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε και απολωλός ήτο και ευρέθη. Αμήν». Μέσα στο ίδιο σπίτι, στο σπίτι του πατέρα, τρία άτομα, πατέρας, ο πρεσβύτερος Υιός και ο νεότερος Υιός. Περπατάνε τον ίδιο δρόμο, την οδόν του Κυρίου, που είναι ευθεία. Μεγαλώσανε με την αγάπη του πατέρα. Είναι κληρονόμοι των υπαρχόντων του πατέρα. Είναι όλα όσα έχει ο πατέρας δικά τους. Τίποτα δεν έχει ο πατέρας που δεν ανήκει στα παιδιά. Στο ίδιο περιβάλλον, με τα ίδια πράγματα, με την ίδια διδασκαλία, με τον ίδιο Θεό θα έλεγα εγώ, αλλά τόσο διαφορετικοί άνθρωποι και οι τρεις. Τόσο πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. Και η διαφορά που οφείλεται στην καρδιά τους. Η καρδιά του νεότερου επιθυμεί τον κόσμο. Αυτός είναι ο γιος του ο μικρός. Επιθυμεί τον κόσμο.
ζηλεύει τις απολαύσεις του κόσμου. Ο μεγάλος είναι μέσα στο σπίτι του πατέρα, ποτέ δεν έφυγε, ποτέ δεν τον εγκατέλειψε, αλλά δεν έχει την απαλή και τρυφερή καρδιά του πατέρα. Και πώς εκδηλώνεται? Με οργή. Οργίζεται εύκολα. Και ο πατέρας τα βλέπει όλα, αλλά δεν ξέρει τι να κάνει. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αυτή είναι η αδυναμία του πατέρα που αγαπάει τα παιδιά του. Που δυστυχώς δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και βλέπει την καταστροφή να έρχεται και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ξέρει ότι η οδός του Κυρίου είναι ευθεία, αλλά ξέρει ότι και ο ένας θα χάσει τη δικαιοσύνη του και ο άλλος δεν έχει δικαιοσύνη. Σκεφτείτε, αδερφοί, τη λύπη του πατέρα. Γιατί τα ξέρει όλα. Όλα. Ξέρει την καρδιά μου όσο κανένας αδελφός μου. Ξέρει τα ελαττώματά μου. Ξέρει τις αδυναμίες μου. Ξέρει τα λάθη μου. Ξέρει το παρελθόν μου. Ξέρει το παρόν μου και ξέρει και το μέλλον μου. Και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Φοβερό, δεν είναι? Ο Θεός όμως πάντα βρίσκει τρόπους να ελευθερώνει εκ του πειρασμού τους ευσεβείς, αλλά ξέρει και εφευρίσκει τρόπους να επαναφέρει τους εχμαλώτους στο σπίτι. Γιατί είναι μοναδικός αυτός ο πατέρας, ο ουράνιος. Είναι μοναδικός. Βεβαίως και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αλλά έχει ένα μεγάλο όπλο. Το λόγο του. Που με το λόγο του μπορεί να κάνει τα πάντα. Και έχει ακόμη ένα πολύ επίσης δυνατό όπλο. Τη δύναμη του Πνεύματός του του Αγίου. Και έτσι λοιπόν, ενώ βλέπει να έρχονται, αυτός ελπίζει. Και να λοιπόν τώρα το ξεκίνημα του νεότερου. Ο νεότερος θέλει τον κόσμο. Και επειδή τον κόσμο για να τον απολαύσει θέλει και υπάρχοντα, πάει στον πατέρα και λέει «Θέλω το μερίδιο μου». Ο πατέρας γνωρίζει την καρδιά του. Σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, θα δούμε αυτή την παραβολή με τη χάρη του Χριστού μέσα από την καρδιά του πατέρα. Γιατί πολλοί από εμάς είμαστε πατέρες και μητέρες. Πολλοί θα γίνουμε. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να δούμε ο πατέρας πώς βλέπει. Πώς αντιλαμβάνεται. Γιατί δεν μπορεί το γιο του να μην το ξέρει το νεότερο. Το ξέρει πάρα πολύ καλά. Ξέρει τις σκέψεις του. Ξέρει τις προθέσεις του. Ξέρει τις επιθυμίες του. Ξέρει τις επιδιώξεις του. Δεν κάνει τίποτα. Περιμένει. Και κάποια στιγμή εμφανίζεται. Αυτό που ξέρει ότι θα εμφανιστεί. Εμφανίζεται ο νεότερος, χαμογελαστός, έχει πάρει τις αποφάσεις του. Πολύ σοβαρό αυτό. Έχει πάρει τις αποφάσεις του, ξέρει τι κάνει, τι θα κάνει, πού πηγαίνει. Το ξαναλέω, μπορούμε να το καταλάβουμε γιατί πολλοί από εμάς είμαστε πατέρες. Και βλέπουμε, έχει πάρει τις αποφάσεις του. Και εμφανίζεται, πιθανόν νομίζοντας ότι θα κοροϊδέψει τον πατέρα, πιθανόν αδιαφορώντας αν θα το καταλάβει ο πατέρας, πάντως έχει πάρει τις αποφάσεις του.
θα φύγω από το σπίτι του πατέρα διεκδικώντας τα υπάρχοντα που μου ανήκουνε, το ανήκον μέρος της περιουσίας μου. Πήγαινε λοιπόν στον πατέρα, λέει, δώσ' μου το ανήκον μέρος της περιουσίας μου, της περιουσίας σου, χάρισέ μου το μερίδιο μου, δώσ' μου το μερίδιο μου. Εγώ αν ήμουν ο πατέρας θα έλεγα, δεν φύγει από εδώ πέρα, τίποτα δεν σου δίνω, αν ήξερα τι θα τα κάνει. Αλλά δεν έχω τη σοφία του αληθινού πατέρα. Είμαι ασήμαντος. Γι' αυτό δεν πρέπει να στηρίζομαι στη λογική μου, στην ικανότητά μου, στη σκέψη μου, γιατί θα τα κάνω λάθη όλα. Και ο πατέρας τ' άκουσε, η ψυχή του πρέπει να έλειωσε από λύπη, αλλά δίκαιωσον, αφού ζητάει ενδικαιοσύνη ο γιος, δεν μπορεί να το αρνηθεί και δεν θέλει να το κρατήσει με το ζόρι. Δεν θέλει να κρατήσει το γιο του το νεότερο με το ζόρι, γιατί ξέρει ότι χειρότερα θα γίνουν τα πράγματα. Του τα δίνει και σε λίγες μέρες εκπληρώνει την απόφασή του ο νεότερος, γεμάτος χαρά από τη χαρά της αμαρτίας, γεμάτος θα έλεγα υπερηφάνεια από τις δυνατότητες που έχει και γεμάτος ικανοποίηση από το έργο που πρόκειται να κάνει, ξεκινάει και φτάνει μέχρι την γην την μακράν, πολύ μακριά από το Θεό, πολύ μακριά από το σπίτι του πατέρα. Καμία σχέση, ούτε τηλεφωνική θα τολμούσα να πω, δεν θα έχει με τον πατέρα. Αποφάσισε να πάρει τη ζωή του στα χέρια του και ο πατέρας του το επέτρεψε. Το επέτρεψε γιατί έκρινε ότι αυτό είναι το σωστό και αυτό μπορεί να έχει καλά αποτελέσματα. Δεν κρατάει με το ζόρι κανέναν, δεν επιβάλλει την άποψή του σε κανέναν, γιατί έχει φτιάξει τους ανθρώπους να είναι όμοιοι με αυτόν, ώστε να έχουν δική τους αποκλειστική βούληση και λήψη απόφασης. Και το παιδί βρέθηκε στη χώρα τη μακράν. Στην αρχή ενθουσιασμένος, χαρούμενος, απολάμβανε όσα είχε φανταστεί και περισσότερα ακόμη θεωρώ ότι του πρόσφερε ο διάβολος από αυτά που είχε φανταστεί ότι θα απολάμβανε, όλο και περισσότερα. Αλλά όσο περισσότερα απολάμβανε, τόσο λιγόστευε η περιουσία του πατέρα, η χάρις του Θεού, το έλεος του Θεού, η ευλογία του Θεού, η παρουσία του Θεού, μέχρι που τα έχασε όλα. Δεν έμεινε τίποτα από όσα είχε από τον πατέρα του. Τίποτα δεν του έμεινε. Ούτε χάρις, ούτε έλεος, τίποτα δεν του έμεινε. Μα τίποτα δεν του έμεινε. Ούτε παρησία, ούτε χαρά, ούτε ευλογία, τίποτα δεν του έμεινε. Και μόνος του έψαξε να βρει τώρα κάποιον άνθρωπο να τον βοηθήσει και τον βρήκε. Όμως ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο πατέρας ζει. Αλληλούια. Για σκεφτείτε αδερφοί, να έχει γεράσει και να έχει πεθάνει. Πόσο τραγικό είναι. Ο πατέρας μας ζει, αδερφοί. Ζει και δεν πεθαίνει και δεν θα πεθάνει ποτέ. Πάντοτε θα είναι ζωντανός. Δηλαδή πάντοτε θα μας περιμένει. Αλληλούια. Και βρίσκει έναν άνθρωπο και του λέει, θέλω να φάω, πεινάω, κάτι πρέπει να κάνω, δώσε μου δουλειά. Πάνε όλα, τα χάσα όλα. Και ο άνθρωπος του κόσμου τούτου του λέει, θες δουλειά, σου δώσω.
έχω κάτι χωράφια και εκεί έχω γουρούνια. Πήγαινε να τα φυλάς. Αυτές είναι οι δουλειές του κόσμου. Και μου έχει κάνει εντύπωση, αδερφοί, όσοι φεύγουν από την εκκλησία, την πρώτη δουλειά που κάνουν είναι πιάνουν δουλειά σε μπαρ ή σε καφετέρια. Παράξενο πράγμα. Πάνε κατευθείαν στα χαρούπια. Δεν μπορούν να βρουν αλλού δουλειά. Εκεί βρίσκουν δουλειά. Και ζήλευε σαν τα γουρούνια να φάει χαρούπια και δεν μπορούσε. Δεν του δίνε την άδεια το αφεντικό του. Και έλειωνε, βρώμιζε, πέθαινε. Αλλά δόξα στο Θεό. Ο Πατέρας, η Χριστότητα του Θεού μας φέρνει σε μετάνοια, λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν ήρθε σε μετάνοια από μόνος του. Η Χριστότητα του Θεού φέρνει τον άνθρωπο σε μετάνοια. Και σταμάτησε και είπε, μα τι κάνω εδώ. Χάνομαι. Πεινάω. Στο σπίτι του πατέρα μου υπάρχει άφθονη τροφή. Και ο τελευταίος δούλος απολαμβάνει τα πάντα. Και κάθομαι εγώ εδώ και χάνομαι. Ξέρω τι θα κάνω. Θα πάω στο σπίτι του πατέρα μου. Επίστρεψον Ισραήλ. Θυμάστε. Και θα σου πω εγώ τι θα πεις. Και λέει αυτός. Θα πω ήμαρτον πατέρα ενώπιον σου και ενώπιον του ουρανού. Ξέρω ότι δεν είμαι άξιος να είμαι γιος σου. Κάνε με έναν εργάτη σου να τρώω τουλάχιστον, να μην χάνουμε από την πείνα. Και πήρε καλή απόφαση. Και η απόφαση καλή είναι, η βασικά καλή απόφαση είναι να επιστρέφουμε στον Κύριο. Πάντοτε. Κάθε στιγμή. Με τη βεβαιότητα ότι ο πατέρας μας ζει και μας περιμένει, γιατί μας αγαπάει και μας αγαπάει με μια ιδιαίτερη πατρική αγάπη που μόνο ένας πατέρας μπορεί να την καταλάβει. Αλληλούια. Ζει ο πατέρας μας, να έχει πεθάνει, αλλά ζει ο πατέρας μου και με περιμένει πάντοτε να επιστρέφω, να επιστρέψω και να επιστρέφω σε αυτόν. Και καθώς πλησιάζει και έχει στο στόμα του τα λόγια που ο Θεός, η Χριστότητα του Θεού του έχει βάλει, ο πατέρας τον βλέπει από ψηλά, τρέχει και τον αγκαλιάζει και τον καταφυλάει. Ξέρετε τι βρώμαγε, γουρουνίλα. Δεν είχε μπάνιο να κάνει, να πληθεί, ούτε νερό να πιει δεν θα είχε καθαρό. Πώς θα ήταν ντυμένος, πώς θα ήταν η εμφάνισή του. Αλλά ο πατέρας έπεσε, τον αγκάλιασε και τον καταφυλούσε. Δόξα στον Θεό. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού, αδελφοί. Αυτή είναι. Αυτό είναι το πνεύμα του πατέρα. Αυτό είναι το φρόνημα του πατέρα. Και φωνάζει τους δούλους του, ελάτε εδώ, πλύτε τον, καθαρίστε τον, βάλτε του την καλύτερη στολή, την πιο επίσημη, φορέστε του το δαχτυλίδι του που το εγκατέλειψε, βάλτε του τα υποδήματά του και φέρτε τον μέσα. Και σφάξτε και το μόσχον των συντευτών, γιατί ο γιος μου νεκρός ήταν και αναστήθηκε, χαμένος ήταν και βρέθηκε. Ας δούμε πάλι την καρδιά του πατέρα, τη χαρά. Για αυτή τη χαρά ζούσε, να δει την επιστροφή του παιδιού του. Και το παιδί του κέρδισε να περπατάει στην ευθείαν οδόν του Κυρίου μέχρι να φτάσει στην αιώνια ζωή. Γιατί? Γιατί μετανόησε, γιατί επέστρεψε, γιατί ήλπισε σε ένα, ότι ο πατέρας του θα το
τον δεχτεί. Μπορούσε να μην τον δεχτεί σαν παιδί του, το υπολόγιζε. Αλλά ήξερε ότι θα τον δεχτεί. Πόση χαρά όμως θα είχε και ο γιος που τον δέχτηκε σαν παιδί του. Και φρένοντο όλοι οι ουρανοί. Χαρά μεγάλη γίνεται στον ουρανό για έναν αμαρτωλό που μετανοεί. Χαιρετώ Πατέρας, ο Υιός, το Πνεύμα το Άγιο, οι Άγγελοι, οι Αρχάγγελοι, τα Χερουβίμ, τα Σεραφείμ, για έναν αμαρτωλό που μετανοεί και επιστρέφει. Και τώρα ο χαρακτήρας του μεγάλου. Πιο δύσκολη περίπτωση. Γιατί είναι αυτοδικαιωμένος. Γιατί έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Γιατί ξέρει ότι μπορεί και είναι πιστός και ποτέ χατήρι δεν του χάλασε του πατέρα. Ό,τι του λέγε το έκανε και δούλευε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εργαζότανε στο χωράφι του πατέρα, στα χτήματα του πατέρα. Και καθώς φτάνει, εκδηλώνεται ο χαρακτήρας του. Ο οργύλος. Εκδηλώνεται η καρδιά του. Η σκληροτράχυλη. Εκδηλώνεται το πνεύμα του, το αλαζονικό. Τι συμβαίνει, ρωτάει ένα δούλο. Και ο δούλος με χαρά γιατί όλοι εφραίνονταν. Γύρισε ο αδερφός σου, ο αδερφός σου, ο αδερφός σου. Με αγάπη γύρισε και ο πατέρας σου χαίρεται. Γιατί ήταν νεκρός και αναστήθηκε, χαμένος και βρέθηκε και έσφαξε και το μόσχο το συνδευτό και γίνεται χαρά μεγάλη μέσα στο σπίτι του πατέρα. Και εκδηλώθηκε αμέσως. Γι' αυτό γιατί μας το λέει ο Θεός, για να δούμε την καρδιά μας, την οποία ξέρει ο πατέρας. Θυμώνεις, αγριεύεις, σκληραίνεις. Επίστρεψον Ισραήλ. Επίστρεψον. Ο νεότερος επέστρεψε. Τώρα επίστρεψον εσύ που είσαι εδώ. Και όταν βλέπει ότι δεν μπαίνει μέσα και θυμωμένος είναι, βγαίνει ο πατέρας έξω και αρχίζει να τον παρακαλάει. Και αυτός να αγριεύει. Ιδού τόσα χρόνια σε δουλεύω. Εμένα βρε δουλεύεις. Εμένα δουλεύεις. Μάλλον με δουλεύεις. Εμένα βρε δουλεύεις. Δηλαδή ότι κάνεις το κάνεις γιατί? Για να δω πόσο καλός είσαι. Εμένα δουλεύεις. Τόσα χρόνια σε δουλεύω. Ποτέ εντολή σου δεν παρέβηκα. Και αλήθεια λέει. Αλλά δεν είναι το θέμα αν παραβαίνει στην εντολή. Είναι το θέμα αν η καρδιά σου είναι απαλή και τρυφερή. Ποτέ εντολή σου δεν παρέβει. Και σε μένα ούτε ένα κατσικάκι δεν μου δώσες για να εφρανθώ μετά των φίλων μου. Κοιτάξτε πως κρίνει και καταδικάζει τον πατέρα του τώρα. Ποιος? Αυτός στον οποίο οφείλει τα πάντα. Ο γιος οφείλει τα πάντα στον πατέρα του. Και πως τον κρίνει, πως τον καταδικάζει, πως τον κατακρίνει, πως τον περιφρονεί, πως του μιλάει. Ούτε ένα κατσίκι δεν μου δώσε σε μένα να φάω με τους φίλους μου. Άχριστος πατέρας είσαι. Βρε, όλα όσα έχω είναι δικά σου. Και εσύ το κατσικάκι σκέφτεσαι. Όλα, ό,τι έχω είναι δικά σου. Τι θα τα κάνω εγώ? Για σένα τα έχω όλα. Αλλά η καρδιά η διεστραμμένη, συγχωρέστε με για την έκφραση, η καρδιά η διεστραμμένη που βλέπει τον εαυτό του κυρίαρχο, τέλειο, άψογο, δεν έχω κανένα ελάττωμα εγώ, μα κανένα ελάττωμα, όλοι εσείς και ο πατέρας κάνετε λάθος. Μόνο εγώ είμαι ο αλάνθαστος. Εγώ έχω το αλάθητο.
και τον παρακαλούσε ο πατέρας, έλα βρε παιδί μου, ο αδερφός σου μετανόησε, επέστρεψε, αναστήθηκε, βρέθηκε, έλα να χαρείς. Ποιος αδερφός μου? Η σκληρή αμετανόητη καρδιά, αυτός που έφαγε τα υπάρχοντά σου με πόρνες ζώνα σώτος, αυτός βρε μετενόησε και ήλθε μετανιωμένος, ήλθε άγιος, ήλθε καθαρός. Και αυτός, εδώ είναι το κρίσιμο σημείο αδερφοί, αυτός ο σκληρός πρεσβύτερος Υιός δεν φαίνεται να εισήλθε ποτέ στο σπίτι του πατέρα. Ποτέ. Αυτός που δεν παρεύει ούτε μία εντολή του. Αυτός που πάντοτε εργαζότανε το έργο του πατέρα. Αυτός που ποτέ δεν μετανόησε. Ποτέ δεν μετανόησε. Αλλά η ελπίδα του ήταν ο εαυτός του. Η κάφησή του ήταν το έργο του. Και το τέλος του θα είναι η απώλεια. Φοβερό. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, σήμερα όλοι να μετανοήσουμε αδερφοί μου. Όλοι να πούμε εις πολλάπτεο μενάπαντες. Και σε ασωτεία είναι στραμμένη πολλές φορές η καρδιά μου. Και με σκληρότητα πολλές φορές αντιμετωπίζω τον πατέρα μου, τον ουράνιο, τα αδέλφια μου, τον Κύριό μου. Και πολλά πράγματα είμαι άχρηστος. Αλλά σήμερα μετανοώ. Και λέω, έρχομαι σε Αυτόν και λέω, πατέρα, θα έρθω σπίτι σου. Θα έρθω στο σπίτι σου. Ξέρω ότι ζεις. Ξέρω ότι μ' αγαπάς. Αμήν. Ξέρω ότι με περιμένεις. Ξέρω ότι με συγχωρείς. Και ξέρω ότι θα με ευλογήσεις. Αμήν.